θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό για να στελεχώσει το καινούργιο νοσοκομείο. Που μέχρι τότε δεν θα υπάρχει. Πριν από 5-6 χρόνια υπήρχαν 60 γιατροί στο νοσοκομείο και 3 αποσπασμένοι. Τώρα υπάρχουν 31 γιατροί και 3 αποσπασμένοι. Και καμία προοπτική να έρθει κάποιος. Όσον αφορά τώρα το καινούργιο νοσοκομείο, θα πρέπει βέβαια να το δούμε σε συνδυασμό με αυτά που είπα πριν για το παλιό. Γιατί για να γίνει το καινούργιο θα πρέπει να υπάρχει το παλιό για να στείλει το προσωπικό εκεί. Πώς θα γίνει καινούργιο, χωρίς προσωπικό. Η ιστορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δίκιο και οι κύριοι που μιλήσαν πριν από εδώ έχουν δίκιο ότι θα πρέπει να δούμε τι έγινε εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητα. Θα μπορούσαν να γίνουν και με εθνικά κονδύλια, αλλά θα πρέπει πρώτα να ξετυλίξουμε το κουβάρι γιατί απορρίφθηκε, αν απορρίφθηκε. Πώς υποστηρίχθηκε από την ελληνική πλευρά, αν υποστηρίχθηκε, με τι επιχειρήματα υποστηρίχθηκε, αν υποστηρίχθηκε και με τι επιχειρήματα απορρίφθηκε. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να δούμε τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε.